centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Θα πάμε στην Διευθύντρια Στατιστικών της ΕΛΣΤΑ, την κυρία Μπενάκη είναι στη γραμμή μας. Κυρία Μπενάκη, μας ακούτε από την Καστοριά? Ναι, γεια σας, σας ακούω πολύ καλά, καλημέρα σας. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Είναι από τα θέματα των ημερών, κυρία Μπενάκη, η απογραφή, και νομίζω ότι και εσείς αυτή την εποχή θα είστε σε φουλ ρυθμούς. Έτσι, έτσι είναι. Πάντα ήταν οι απογραφές, ξέρετε, τα θέματα της ημέρας. Δεν ξέρω αν θυμάστε παλιά, η απογραφή γινόταν σε μία μέρα. Και ακριβώς. Ήμασταν όλοι στα σπίτια μας, οι παλαιότεροι θα το θυμούνται βέβαια, και περιμέναν όλοι με τα καλά τους τον απογραφέα. Ναι. Οι εποχές όμως έχουν αλλάξει τώρα. Οπότε... Άλλαξαν τόσα πολλά λοιπόν σε 10 χρόνια ώστε να έχουμε πραγματικά αυτό το κλίμα που υπάρχει σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα το 2021 γενικά είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Είμαστε μέσα σε πανδημία, ναι. Έτσι, ο κόσμος έχει κουραστεί από διάφορα θέματα. Οπότε, αλλά και εμείς εξυγχρονιζόμαστε κιόλας, έτσι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να έχουμε τον κόσμο σε μία μέρα να τον απογράψουμε. Προκρίναμε τώρα μία καινούρια μέθοδο, η οποία... Για την οποία θα μιλήσουμε βέβαια αναλυτικά στην σημερινή μας εκπομπή. Είναι η περίφημη αυτοαπογραφή. Ναι, ναι. Είναι από τα καινούργια πράγματα λοιπόν που θα βρούμε μπροστά μας. Έτσι, έτσι. Θέλετε να ξεκινήσουμε με αυτό λοιπόν, κυρία Μπενάκη. Τι είναι η αυτοαπογραφή? Και μια πορεία που βλέπω εδώ να υπάρχει από πολλούς είναι ότι αν αυτοαπογραφώ, θα έρθει και ο απογραφέας στο σπίτι μου να του εξηγήσω ότι έχω αυτοαπογραφή? Και πώς θα ελεγχθεί αυτό? Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Όσοι αυτοαπογραφούν με την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων τους, δεν χρειάζεται να πάει ο απογραφέας μετά στο σπίτι τους. Αυτό θα το ξέρει ο απογραφέας που έχει, ας πούμε, το συγκεκριμένο δρόμο? Βεβαίως. Αν θέλετε να σας περιγράψω λίγο παρακαλώ τη διαδικασία για να καταλάβετε, ναι, πώς γίνεται. Ναι. Όπως ξέρετε, πριν την απογραφή πληθυσμού έγινε η απογραφή κτηρίων. Μάλιστα. Από την απογραφή κτηρίων εντοπίσαμε μάλιστα πού είναι οι κατοικίες, πού βρίσκονται οι κατοικίες. Σε κάθε λοιπόν κατοικία έχει αποδοθεί ένας κωδικός από το ηλεκτρονικό μας σύστημα, οπότε σε πρώτη φάση ο απογραφέας γυρνάει σπίτι-σπίτι, mm-hmm, και δίνει μία επιστολή η οποία είναι κλειστή, mm-hmm, στην οποία μέσα περιλαμβάνεται αυτός ο κωδικός κατοικίας, δηλαδή ο κωδικός με τον οποίο το νοικοκυριό μπορεί να απογραφεί ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια, μέσω του ηλεκτρονικού μας συστήματος μπορούμε να δούμε ποιοι από αυτούς τους κωδικούς δεν έχουν απογραφή, δηλαδή δεν έχουν συμπληρώσει ερωτηματολόγιο. Οπότε σε αυτές τις κατοικίες θα πάει ένας απογραφέας για να συμπληρώσει το έντυπο ερωτηματολόγιο, γιατί μπορεί να μην έχει κάποιος ούτε τον εξοπλισμό, ούτε τις δυνατότητες, ούτε την τεχνογνωσία, ναι. Ούτε την τεχνογνωσία, ή να είναι μεγάλο στην ηλικία ή οτιδήποτε. Οπότε δίνουμε δηλαδή τη δυνατότητα στον κόσμο από τη μία μεριά να μην χρειάζεται να βάλει στο σπίτι του μέσα κάποιο άτομο. Από την άλλη μεριά όμως, αν δεν μπορέσει, εμείς έχουμε λάβει τα μέτρα μας, δηλαδή θα πάει με τη μάσκα του ο απογραφέας από απόσταση και θα πάρει την πληροφορία. Μπορεί να κλείσει και ένα ραντεβού. Είναι και αυτό. Έτσι. Και αυτό. Ναι, ναι. Ο απογραφέας, να το διευκρινίσουμε γιατί το ρωτάνε, θα έχει κάποιο διακριτικό? Γιατί τώρα πολλοί, ναι, δεν ξέρω, δεν υπάρχουν μόνο καλοί ανάμεσά μας, κύριε Μπενάκη, υπάρχουν και άνθρωποι που σκέφτονται άλλα πράγματα. Φυσικά. Πώς λοιπόν θα ξέρω εγώ ότι ο απέναντί μου είναι απογραφέας κανονικός και όχι απατεώνας που έρχεται για κάτι άλλο στο σπίτι μου, εκμεταλλευόμενος τη συγκυρία ότι γίνεται απογραφή? Σωστά. Εμείς έχουμε δώσει σε κάθε απογραφέα και θα φέρει
μία κονκάρδα, στην οποία είναι το σήμα της Ελστάτ, ναι, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το όνομά του και ο κωδικός του. Μάλιστα. Επίσης φέρει στο... έχει ένα έγγραφο στο οποίο είναι ο ορισμός του, φέρει τη φωτογραφία του και τη σφραγίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Μπορεί λοιπόν ο πολίτης με βάση αυτά τα έντυπα, αλλά και την ταυτότητα που πρέπει να φέρει μαζί του πάντα ο απογραφέας, να το διαπιστώσει. Ακόμα μπορεί να πάρει τηλέφωνο στο κέντρο της Ελστάτ, να δώσει τον κωδικό του απογραφέα που είναι γραμμένος, όπως σας είπα, και στον ορισμό του και στη κονκάρδα, και να διαπιστώσει αν όντως αυτός είναι ο απογραφέας ο οποίος είναι μπροστά του. Θα υπάρχουν λοιπόν διακριτικά από τα οποία πρέπει να τα ξέρει ο καθένας για να μπορέσει να ανοίξει με ασφάλεια την πόρτα του σπιτιού του. Έτσι, φυσικά. Από εδώ και πέρα όμως να δούμε λίγο και το ερωτηματολόγιο, γιατί είναι ερωτήσεις που είναι... που μπορεί να είναι και κάποια στοιχεία τα οποία κάποιος μπορεί να μην θέλει να δώσει. Γιατί εδώ καταλαβαίνετε τι είχε αναπτυχθεί τις τελευταίες μέρες. Έχουμε φτάσει σε σημείο, κυρία Μπενάκη, να μιλάμε και για αρνητές απογραφής. Να συνδυάζουν την απογραφή με τους εμβολιασμούς, ναι, για το ποιοι είναι και ποιος είναι και πώς θα τον εμβολιάσουμε, και έχει γίνει ένα πράγμα, δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να ζήσουμε γύρω από αυτή την ιστορία. Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Και πώς θα το αντιμετωπίσετε εσείς, σαν στατιστική υπηρεσία, βέβαια. Βεβαίως, κοιτάξτε. Το πρώτο σκέλος του ερωτηματός σας. Το ερωτηματολόγιο μας, καταρχάς, δεν περιλαμβάνει ερωτήσεις για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Μάλιστα. Έτσι. Οι ερωτήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται είναι οι ερωτήσεις που γίνονται πάντα στις απογραφές. Οι απογραφές από το 1951 και μετά γίνονται κάθε 10 χρόνια. Τα ερωτήματα είναι πανομοιότυπα. Δεν υπάρχει καμία διαφορά ή καμία άλλη ερώτηση σε σχέση με την απογραφή του πριν 10 χρόνια. Όχι βέβαια. Και αυτό να σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Γιατί τα ερωτήματα αυτά δεν είναι μόνο ερωτήματα τα οποία γίνονται από την χώρα μας. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης και του κόσμου, αν θέλετε, ναι, έχουν περιλαμβάνουν τα ίδια ερωτήματα, γιατί οι απογραφές γίνονται και εκεί, όπως γίνονται και στη χώρα μας, γιατί χρειάζεται πρώτα απ' όλα να συγκρίνουμε τον πληθυσμό της κάθε χώρας μεταξύ τους, δηλαδή, και επίσης τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, για να δούμε, ας πούμε, αδυναμίες, ανάγκες, δυνατότητες που υπάρχουν, γιατί διαμορφώνονται πολλές πολιτικές, όπως καταλαβαίνετε. Συνεπώς, για να μπορείς να συγκρίνεις τους πληθυσμούς μεταξύ τους, πρέπει να έχεις κοινά χαρακτηριστικά των πληθυσμών. Άρα το ερωτηματολόγιο μας είναι έτσι δομημένο, ούτως ώστε να μπορεί να γίνεται αυτή η σύγκριση που σας λέμε, και είναι υποχρεωτικά το 98%, 99% αυτών των ερωτημάτων είναι υποχρεωτικά. Δηλαδή εμείς θα στείλουμε στοιχεία στη Eurostat με βάση αυτά τα στοιχεία, τα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί. Και τα ερωτήματα αυτά, να ξέρετε, είναι και με βάση τις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Άρα δεν είναι κάτι που εμείς το έχουμε φεύρει τώρα. Επίσης θέλουμε να δούμε, γιατί είναι τα ίδια με την προηγούμενη απογραφή και με τις προηγούμενες απογραφές, όχι μόνο του 2011 αλλά και του 2001 και ούτω καθεξής, γιατί θέλουμε να δούμε πώς εξελίσσεται ο πληθυσμός μας και αριθμητικά αλλά και ποιοτικά. Και ποιοτικά, μάλιστα. Οι συνθήκες διαβίωσής του. Πώς αύριο θα γίνει μια πολιτική, πώς θα δούμε ότι κάποιες περιοχές είναι αδύναμες και θέλουν στήριξη. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί προσωπικό δεδομένο, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην θέλει να σας απαντήσει κάποιος σε κάποια ερώτηση. Γίνεται δεκτό αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, μπορεί να μην θέλει κάποιος να απαντήσει σε κάποια ερώτηση. Εμείς προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι για ποιο λόγο χρειάζομαστε αυτού του είδους τα στοιχεία. Ναι. Από εκεί και πέρα, έτσι κι αλλιώς η απογραφή είναι υποχρεωτική. Δηλαδή και με το... Μια και το λέτε, έχουν κυρώσεις αυτοί που δεν θα απογραφούν?
Κοιτάξτε, καταρχάς να σας πω και όλη η νομοθεσία μας καλύπτει και η στατιστική, ο στατιστικός νόμος, αλλά και ο νόμος της απογραφής, γιατί η απογραφή γίνεται με βάση το νόμο μας και με βάση ευρωπαϊκό κανονισμό. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε πλήρη συμμόρφωση. Εμείς δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις. Υπάρχουν πάντως κυρώσεις, αυτό καταλαβαίνω. Υπάρχουν κυρώσεις. Μπορούν να επιβληθούν, βέβαια. Μπορούν. Αλλά εμείς θέλουμε να πείσουμε τον κόσμο να καταλάβει ότι είναι για το προς το συμφέρον του. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι τα επιχειρήματα των εντός εισαγωγικών αρνητών. Και νομίζω τι να σας πω, κυρία Μπενάκη, εδώ έχω δει, θα το έχετε δει και εσείς στο διαδίκτυο, ότι συνδυάζουν ακόμη και το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ που παρομοιάζει, όπως υποστηρίζουν, τον κορονοϊό σαν γράφημα. Μην τρελαθούμε, συγγνώμη δηλαδή για την έκθεση. Το είδατε, πραγματικά. Το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ είναι από τη σύστασή της. Και όμως έχει συμβεί και αυτό, θα το έχετε δει σίγουρα. Τι να πω, δεν μπορώ να πω. Κοιτάξτε, εμείς θα εξηγήσω το εξής για να καταλάβει ο κόσμος. Εμείς θέλουμε να μετρήσουμε τον πληθυσμό της Ελλάδας. Δηλαδή η αποστολή της ΕΛΣΤΑΤ είναι να μετρήσει τον πληθυσμό της Ελλάδας, τα χαρακτηριστικά του. Μάλιστα. Και αυτά τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων και για προγράμματα ερευνητικά. Γιατί, για να καταλάβετε, πώς θα σχεδιαστεί μια πολιτική για το ποιες υποδομές απαιτούνται. Ναι. Σε τοπικό επίπεδο και σε περιφερειακό και παραπάνω. Πόσα σχολεία χρειαζόμαστε, πόσα νοσοκομεία, πόσους γιατρούς, πόσους καθηγητές, πόσα είναι τα παιδιά που πρέπει να εκπαιδεύσουμε στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ποιο είναι το επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Όλα αυτά μετράνε και είναι και εθνικά θέματα. Οι χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η φωνή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ψήφοι που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετράνε με βάση τον πληθυσμό. Τι θέλουμε να δείξουμε, μια χώρα η οποία πάει προς τα πίσω, πάει προς τα μπρος, δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε όλοι θετικό στην όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε. Τώρα, να έρθουμε λίγο σε πρακτικά ζητήματα. Ξέρετε, πολλές φορές σε ένα σπίτι μένει μια οικογένεια, αλλά κάποιο παιδί μπορεί να είναι είτε σε άλλη πόλη της χώρας, είτε σε άλλη χώρα γενικώς. Ναι. Εκεί τι γίνεται, αν θέλουμε να απογράψουμε αυτό το παιδί στην Καστοριά που είμαστε εμείς εδώ, μπορούμε να το κάνουμε? Θα μετρηθεί σαν κάτοικος Καστοριάς, αν και δεν μένει εδώ και μένει στην Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα ή στο εξωτερικό? Γενικά οι φοιτητές, αυτό είναι παγκόσμιος ορισμός, οι φοιτητές καταγράφονται εκεί που φοιτούν και όχι στο νοικοκυριό. Μάλιστα. Έτσι, αν είναι ας πούμε στο εξωτερικό και σπουδάζει, δεν γράφεται. Αν είναι στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό που κάπου δουλεύει αλλού ας πούμε. Τι γίνεται? Κάπου δουλεύει, οτιδήποτε, ναι, δεν είναι μέσα στο νοικοκυριό. Θα γραφεί αν είναι ας πούμε στη Θεσσαλονίκη, ναι. Θα γραφτεί στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Έτσι. Εγώ όμως που θα κάνω την αυτοπαγγραφή, θα πρέπει να είμαι ειλικρινής, αυτό εννοείται? Βέβαια. Μπορώ να γράψω ότι μένει εδώ, αλλά δεν θα είναι η πραγματικότητα όμως. Όχι. Δεν θα βγουν ασφαλή στοιχεία. Σωστά. Πρέπει τα στοιχεία που θα βγουν θα πρέπει να είναι ασφαλή. Εμείς συζητούμε το εξής. Ξέρετε γιατί σας το λέω? Παλιά και όλοι οι δήμοι και τα λοιπά θέλουν να απογράφονται στον δήμο τους. Δηλαδή πολλοί πηγαίνουν, θυμάμαι από παλιότερα, ναι. Που πηγαίνουν στο χωριό τους να απογραφούν. Για να δείξουν ότι το χωριό έχει μια δύναμη, άσχετα αν πηγαίνουν μια φορά στο μήνα. Ναι. Καταλάβατε. Υπάρχει αυτή η νοοτροπία να ενισχύσουμε το χωριό. Θα το έχετε ακούσει, κυρία Μπενάκη. Βεβαίως. Είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Το θέμα είναι ότι παλαιότερα είχαμε τον όρο του de facto πληθυσμού, δηλαδή του πληθυσμού
που τον βρίσκαμε την ημέρα της απογραφής. Μάλιστα, όπου σε βρίσκω, ναι. Ναι, και μετά ρωτούσαμε και που μένεις και που ψηφίζεις, έτσι, γιατί και τώρα ρωτάμε που είναι ο νόμιμος πληθυσμός, δηλαδή που είσαι, σε ποια δομοτολογία είσαι και εγγεγραμμένος. Όμως, η νομοθεσία έχει αλλάξει ως προς τις χρηματοδοτήσεις και εγώ και κάποια προγράμματα του κράτους και όλα αυτά είναι με βάση το μόνιμο πληθυσμό, που δηλαδή κάποιος μένει μόνιμα. Όταν λέμε μένει μόνιμα, που συνήθως διαμένει πάνω από 12 μήνες συνήθως λέμε, ή έχει έρθει στη χώρα για να μείνει για πολλά χρόνια, για πάνω από ένα χρόνο. Οπότε μας ενδιαφέρει αυτό και πρέπει να ενδιαφέρει και τους πολίτες αυτό, γιατί θέλουν υπηρεσίες των Δήμων εκεί που μένουν. Αύριο θέλουν καθαριότητα, θέλουν σχολεία, θέλουν διάφορες υπηρεσίες και τις χρειάζονται εκεί που μένουν, όχι εκεί που πηγαίνουν μια φορά το χρόνο. Άρα λοιπόν να το προσέξουμε και αυτό. Έχει γιατί το για τους φιλοξενούμενους έχουμε ερωτήματα και βλέπω τώρα έρχονται και εδώ στα mail. Για τους φιλοξενούμενους, τι ισχύει, κυρία Μπενάκη? Αν κάποιος είναι προσωρινά φιλοξενούμενος, θα γραφτεί ότι είναι προσωρινά φιλοξενούμενος, έχει έρθει για παράδειγμα από την Αθήνα, βρίσκεται εκεί. Αν δεν μπορέσει να απογραφεί όταν γυρίσει στην Αθήνα, γιατί πρόκειται να μείνει περισσότερο χρονικό διάστημα και θα έχει τελειώσει η απογραφή, γιατί προφανώς θα έχει ένα κωδικό στο σπίτι του στην Αθήνα. Ή θα είναι κάποιος άλλος. Αν ας πούμε ο σύζυγος στην Αθήνα και η σύζυγος έχει έρθει στην Καστοριά, θα τη γράψει ο σύζυγος στην Αθήνα. Αν όμως δεν είναι κανένας στο σπίτι στην Αθήνα και θα μείνει και μετά το πέρας της απογραφής, δηλαδή για κανένα μήνα, δύο, τότε θα γραφτεί σαν προσωρινά φιλοξενούμενος. Υπάρχει όμως η επόμενη ερώτηση, το που είναι η μόνιμη κατοικία. Ορίστε, εδώ έρχεται μια σχετική ερώτηση. Ένα χρόνο από το εξωτερικό έχει έρθει η αδερφή μου. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Αν θα απογραφεί εδώ. Βεβαίως. Επίσης, μας στέλνουν ένα άλλο μήνυμα, κύριε Μπενάκη, εδώ οι ακροατές μας, μάλλον οι φίλοι μας, η Ροζάλια. Στην μονοκατοικία στην οποία μένει, έχουν αφήσει δύο κωδικούς. Ο απογραφέας της είπε να χρησιμοποιήσει όποιον κωδικό θέλει και τον άλλο κωδικό να μην τον δώσει σημασία. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και πώς έγινε αυτό να πάει σε ένα σπίτι με δύο κωδικούς? Αυτό προφανώς είναι εκ παραδρομής του απογραφέα. Προφανώς θα είχε πληροφορία στην απογραφή κτηρίων ότι υπήρχαν δύο κατοικίες. Μάλιστα. Ωστόσο μπορεί να γραφτεί όντως η πολίτης με τον έναν κωδικό. Τον άλλον θα τον διαγράψουμε από τη λίστα ότι δεν υπάρχει άλλη κατοικία. Αφού δεν υπάρχει άλλη κατοικία. Και γι' αυτό ίσως προηγήθηκε και η απογραφή των κατοικιών, ώστε να πάνε και τα χαρτιά τα συγκεκριμένα στο γραμματοκιβώτιο του κάθε σπιτιού που διαμένει κάποια οικογένεια. Η οδηγία που έχουμε δώσει είναι η εξής. Θα χτυπάνε το κουδούνι και θα την παραδίδουν χέρι με χέρι. Α, χέρι με χέρι. Αν δεν είναι δυνατόν αυτό, θα πρέπει να τη ρίξουν κάτω από την πόρτα για να μπει μέσα στο σπίτι ή σε γραμματοκιβώτιο που είναι κλειδωμένο και με το όνομα του κατοίκου. Αλλιώς καλύτερα να μην τη ρίξουν καθόλου την επιστολή, γιατί εκείνο που δεν θέλουμε είναι να την πάρει κάποιος άλλος. Σωστά. Έτσι και σωστά. Να έχουμε τέτοιου είδους παρατράγουδα. Οπότε καλύτερα μετά να πάει με την κλασική οδό, γιατί ξέρετε κάποιοι δεν έχουν ούτε γραμματοκιβώτιο, έχει μια αυλή. Άρα το καλύτερο είναι χέρι με χέρι, λέτε. Να τη δώσει όσο το δυνατόν πιο ασφαλώς, με ασφάλεια δηλαδή, στον... Και βέβαια σε όσους θέλουν να κάνουν, επαναλαμβάνω, αυτοαπογραφή, γιατί όλα αυτά είναι περιττά, δεν χρειάζονται καθόλου αν δεχθείς τον απογραφέα στο σπίτι σου. Σωστά. Αν τώρα κάποιος δεν βρει κωδικό, μπορεί να πάρει το κέντρο, το τηλεφωνικό κέντρο, να δηλώσει που βρίσκεται και να βρει τον απογραφέα του. Μάλιστα. Και να περάσει να του τον δώσει, να κλείσει ένα ραντεβού να του το δώσει, αν κατάλαβα. Θέλει να κάνει αυτοαπογραφή. Κατάλαβα. Από εκεί και μετά, τώρα έχουμε 60.000 περίπου απογραφείς, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, κύριε Μπενάκη? Σε όλη τη χώρα, τόσο, ναι. Σε όλη τη χώρα είναι περίπου 60.000 απογραφείς. Στην Καστοριά είναι περίπου 200 άτομα. 200 άτομα είναι περίπου στην Καστοριά, τα οποία θα έχουν χρεωθεί κάποιες περιοχές, κάποιους δρόμους. Ναι. Έχουμε χωρίσει
την Καστοριά, όλη την χώρα, αλλά μιλάμε τώρα για την Καστοριά σε τομείς. Υπάρχει ένας τομεάρχης που επιβλέπει γύρω στα 4 με 5 άτομα ο κάθε τομέας, γιατί χωρίζεται ο κάθε τομέας σε 4-5 τμήματα. Και εκεί είναι σε κάθε ένα τμήμα, έχει αποδοθεί, δηλαδή έχει ένα χάρτη, το έχουμε ζωγραφίσει, ποια οικονομικά τετράγωνα θα περπατήσει και θα αφήσει πόρτα-πόρτα κωδικό. Mm-hmm. Οπότε, αυτά τα παιδιά έχουν ήδη ακούσει, δηλαδή σας μεταφέρουν, κύριε Μπενάκη, το τι λέει ο κόσμος, πώς το συμπεριφέρεται... και ναι. Πώς πρέπει να αντιδρούν σε διάφορες συμπεριφορές. Γιατί ο κόσμος έχει γίνει, εντάξει, και περίεργος και παράξενος και θυμωμένος και χίλια δυο. Αυτοί οι άνθρωποι τι ακούνε κάθε μέρα, κύριε Μπενάκη? Σωστά, κοιτάξτε, τα μηνύματα είναι διάφορα και ανάλογα, ξέρετε, είναι ανάλογα και με τον κόσμο. Ναι. Άλλους τους καλοδέχονται, άλλοι περιμένουν δηλαδή τον κωδικό, ήδη τώρα που έχουν ενημερωθεί και πάρα πολλοί περιμένουν τον κωδικό και πολλοί και μας παίρνουν και τηλέφωνο. Δεν το πήρα ακόμα τον κωδικό, λέμε, περιμένετε. Ευελπιστούμε μέχρι το τέλος εβδομάδος να έχουν μοιραστεί όλοι οι κωδικοί. Θα κάνουμε, επειδή εμείς έχουμε ένα ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης, θα κάνουμε έναν απολογισμό να δούμε πού ακόμα δεν έχουν προλάβει να φτάσουν οι κωδικοί και θα το επισπεύσουμε. Αλλά είναι και άλλοι τους οποίους άλλους τους βλέπουν με δυσπιστία και πρέπει να τους εξηγήσουν, άλλοι όμως φαίνονται και αρνητικά. Ευτυχώς εμείς ως υπηρεσία πρέπει να πούμε ότι αυτά τα παιδιά που έχουμε πάρει τώρα είναι ιδιώτες συνεργάτες, τους οποίους τους πήραμε να κάνουν αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά, και τα παιδιά δεν φταίνε τίποτα να ακούνε ούτε γκρίνια. Και όμως ακούνε, κύριε Μπενάκη, και όμως ακούνε πολλά. Και οι πολίτες, κάνουν μια έκκληση αυτή τη στιγμή στους πολίτες, να συμπεριφέρονται όσο μπορούν καλύτερα στα παιδιά αυτά. Επίσης είχαμε μία-δύο περιπτώσεις, όχι πολλές, σε όλη την Ελλάδα να φανταστείτε, που είχαμε κάποιες επιθέσεις. Και επιθέσεις ακόμη, μάλιστα. Σε απογραφείς. Ναι. Αυτούς εμείς θα τους καλύψουμε πλήρως. Νομικά. Για οτιδήποτε από εδώ και πέρα ακολουθήσει, γιατί λογικά θα ακολουθεί και νομική οδός, τους καλύπτεται και νομικά τους απογραφείς της κοινής που θα κάνουν όταν δέχονται και επιθέσεις από συμπολίτες μας. Άμα τον χτυπήσει, αν χειροδικήσει, αν χειροδικήσει. Σε τέτοιο, για αυτά μιλάμε, έτσι, για χειροδικίες και τα λοιπά, θα το δούμε και εμείς διαφορετικά. Ναι. Σίγουρα από τα στοιχεία που θα βγάλουμε βλέπουμε ότι οι περιοχές μας φθήνουν, κύριε Μπενάκη, ο κόσμος λιγοστεύει, είτε γιατί δεν γεννάμε παιδιά πια, οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις, είτε γιατί μεταναστεύει κόσμος. Η απογραφή αυτή θα δείξει μια άλλη πραγματικότητα, ειδικά για τις επαρχιακές πόλεις, το υποψιάζεστε αυτό? Και τι μπορεί να σημαίνει για τη συνέχεια αυτών των περιοχών? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή είμαστε στη μέση της απογραφής, εμείς δεν κάνουμε προβλέψεις, έχουμε κάποια εργαλεία, βλέπουμε κάποια πράγματα, ωστόσο υπάρχουν ερωτήματα για να δούμε πώς θα πάνε οι περιοχές. Όπως σας είπα, για παράδειγμα, θέλουμε να δούμε τι θέματα γονιμότητας. Γι' αυτό έχουμε ένα ερώτημα και λέμε πόσα τέκνα έχετε γεννήσει. Κάποιες κυρίες είπαν, γιατί με ρωτάτε πόσα έχω γεννήσει. Μα θέλουμε να δούμε είναι ένας δείκτης της γονιμότητας αυτός. Για να δούμε λοιπόν, μετά βλέπουμε πόσα παιδιά έχουμε. Παίρνουμε την ηλικία για να δούμε αν γερνάει ο πληθυσμός, αλλά δεν γεννάμε. Οπότε θα πρέπει αυτό να είναι ένα καμπανάκι προς την πολιτεία, πώς θα στηρίξει τις οικογένειες για να έχουμε περισσότερα παιδιά. Γιατί μετά είναι και το θέμα το συνταξιοδοτικό, όπως ξέρετε. Αν δεν υπάρχει. Εργατικό δυναμικό. Πώς θα πληρωθούν και οι συντάξεις αργότερα. Βέβαια. Άρα, καλούμε τους πολίτες με βάση όλα αυτά τα ερωτήματα που έχουμε, και κάποια δεχτήκαμε κριτική για κάποια ερωτήματα. Έχουν όλα τη βάση τους. Σας λέω, δεν είναι ερωτήματα που τα βάλαμε εμείς, γιατί έτσι ένα πρωί θέλαμε να δούμε ο άλλος αν έχει νερό στο σπίτι του ή οτιδήποτε, εδώ που μας έχουν πει κάποιες κριτικές, αλλά για να δούμε πραγματικά τι χρειάζεται κάθε τόπος, κάθε ένας οικισμός, ένας δήμος, καταλάβατε. Μάλιστα. Επίσης, παίρνουμε και στοιχεία
Και είναι αυτό πρώτη φορά που μπαίνει στην απογραφή για τα άτομα ενός νοικοκυριού που έχουν μεταναστεύσει μετά το 2010. Δηλαδή όταν ξεκίνησε η κρίση, επειδή έφυγαν πολλά άτομα για να εργαστούν στο εξωτερικό, παίρνουμε από εκεί κάποια πληροφορία ποιο, αν είναι άτομα που έχουν φύγει για να εργαστούν έξω ή αν είναι άτομα που έχουν πάει για σπουδές. Οπότε παίρνουμε, έρχομαι και στο ερώτημα που μου είχατε ρωτήσει προηγουμένως, παίρνουμε και πληροφορία για τα άτομα που είναι τώρα στο εξωτερικό και σπουδάζουν. Άρα δεν χάνονται. Αλλά δεν χάνονται. Μάλιστα. Όχι, όχι. Παίρνουμε και αυτή την πληροφορία και ξέρουμε ότι ένα νοικοκυριό έχει ένα παιδί που σπουδάζει. Που σπουδάζει εκεί. Εξωτερικό. Άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε και επιπλέον στοιχεία. Βεβαίως. Για το που βρίσκονται άνθρωποι που έφυγαν από μια περιοχή. Έτσι, έτσι. Και να ξέρετε να το πούμε αυτό για την ασφάλεια των στοιχείων. Εμείς όλα αυτά τα στοιχεία που τα μαζεύουμε από ένα-ένα άτομο δεν τα παρουσιάζουμε. Δεν παρουσιάζουμε ατομικά στοιχεία, παρουσιάζουμε συγκεντρωτικά στοιχεία. Ναι, ναι. Η απογραφή θα επηρεάσει όμως και κάτι άλλο. Για περιοχές, παραδείγματος χάρη, σαν την Καστοριά, που βρίσκονται στο όριο των 50.000 σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή, ήμασταν λίγοι, πολύ λίγοι περισσότεροι από 50.000. Mm-hmm. Υπολογίζουμε ότι θα είμαστε σίγουρα κάτω από 50.000. Αυτό επηρεάζει πολιτικά πράγματα. Όπως αν μια περιφέρεια θα είναι διεδρική, μονοϊδρική ή τι σώη περιφέρεια θα είναι. Κοιτάξτε, οι έδρες, η κατανομή των βουλευτικών εδρών γίνεται με το που είσαι εγγεγραμμένος, όχι που ζεις. Mm-hmm. Οπότε από το ερωτηματολόγιο εμείς ρωτάμε πού διαμένετε μόνιμα και πού είστε, σε ποια δημοτολόγια είσαστε. Άρα μισό λεπτό, γιατί το έχουμε αυτό συνδυάσει. Δεν θα έχει σχέση ο αριθμός μιας περιοχής των κατοίκων, των μόνιμων κατοίκων μιας περιοχής με τον αριθμό των εδρών για τη συγκεκριμένη περιφέρεια? Όχι, όχι, γιατί το Σύνταγμα λέει ότι η κατανομή των εδρών γίνεται με βάση τον νόμιμο πληθυσμό, δηλαδή με το που είναι εγγεγραμμένοι. Έχουμε ερώτημα που λέμε σε ποια δημοτική ενότητα στα δημοτολόγια είστε εγγεγραμμένος. Μάλιστα. Οπότε με βάση αυτό το ερώτημα βγαίνει. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μένει στην Αθήνα, αν πει που είναι εγγεγραμμένος, θα πει Καστοριά, γράφεται Καστοριά αυτός. Ναι, ναι, ναι. Οπότε εκεί μετράει. Δεν παίζει λοιπόν, γιατί το είχαν πολύ συνδυάσει με αυτό. Χαίρομαι που το διευκρινίζουμε. Δεν θα παίξει ρόλο λοιπόν το αποτέλεσμα της απογραφής, εάν θα πάμε από διεδρική σε μονοϊδρική ή δεν ξέρω τι άλλο. Όχι, όχι, όχι. Είναι με βάση τον νόμιμο πληθυσμό. Mm-hmm. Όπως σας είπα, που είναι εγγεγραμμένη. Η όλη αυτή η διαδικασία πότε θα ολοκληρωθεί, κυρία Μπενάκη? Κοιτάξτε, εμείς... Γιατί όπως το είπατε στην αρχή, ήταν μια Κυριακή, ήταν μια ορισμένη Κυριακή που όλος ο κόσμος περίμενε κάπου για να απογραφεί. Τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Διεθνώς είχαμε μείνει τελευταία χώρα που το είχε κάνει σε μία ημέρα. Εμείς σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας λέμε ότι η αυτοαπογραφή θα τελειώσει στις 26 Νοεμβρίου και από εκεί και πέρα όσοι δεν έχουν αυτοαπογραφή θα πάει ο απογραφέας. Θα πάει ο απογραφέας μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. Ναι. Και θα είστε έτοιμοι να παρουσιάσετε τα στοιχεία αναλυτικά πότε περίπου, λοιπόν, πότε θα ξέρουμε τον πραγματικό μας πληθυσμό? Εμείς βασικά θα δούμε καταρχάς αν υπάρχουν κάποιες περιοχές στις οποίες υπήρξαν πρόβλημα και δεν μπορούσαμε να απογράψουμε, δεν έκλεισε, οπότε θα πρέπει να κλείσουμε όλες τις περιοχές για να έχουμε απογράψει τους πάντες. Τα πρώτα αποτελέσματα προσωρινά για τον αριθμό των κατοίκων και μόνο, άντρες, γυναίκες και σύνολο, μέχρι επίπεδο Δήμου, θα τα δημοσιεύουμε τους πρώτους μήνες του, θα τα δημοσιεύσουμε τους πρώτους μήνες του 2022. Μάλιστα. Δηλαδή μέχρι το Μάρτιο, Απρίλιο θα ξέρουμε τον πληθυσμό μας. Δημοσιεύσουμε αυτά. Στη συνέχεια, στο τέλος του 2022, θα παρουσιάσουμε τα στοιχεία του νόμιμου πληθυσμού, δηλαδή του πληθυσμού που σας είπα, για την κατανομή των... των ευβουλευτικών εδρών. Έτσι όπως λέει το Σύνταγμα. Και το σύνολο των στοιχείων των ποιοτικών χαρακτηριστικών στις αρχές του 2024.
Σε αρχές του 24, μάλιστα. Όπως προβλέπει και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός. Άρα ουσιαστικά θα πάρει περίπου ένα χρόνο. Όχι. Η πλήρης επεξεργασία θα πάρει, ναι, θα πάρει χρόνια. Σχεδόν 2 χρόνια. Τόσο υπολογίζουν όλες οι χώρες, να ξέρετε. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Τώρα. Να δούμε να μην έχουμε διπλοεγγραφές. Σωστά. Καταλαβαίνετε, έχει πάρα πολύ εργασία. Και έτσι απαιτείται χρόνος. Εδώ έρχονται ερωτήματα για το πώς θα απογραφούν οι αλλοδαποί. Και οι νόμιμοι και οι παράνομοι ίσως αλλοδαποί. Δεν ξέρω, γι' αυτό τι πρόβλεψη υπάρχει. Α, λοιπόν, κοιτάξτε. Έχουμε μία συνεργασία αναπτύξει με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ναι. Ήδη απογράψαμε τον πληθυσμό που ήταν στα ΚΙΤ τα περιφερειακά στις 23 Οκτωβρίου, γιατί η ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων είναι 22 Οκτωβρίου πριν ποιοι βρισκόντουσαν στην χώρα, και καταγράφουμε και τις δομές όπου μένουν ξένοι, έτσι, αλλοδαποί. Μιλάτε για αυτούς που εισήλθαν παράνομα στη χώρα. Όπως είναι, εμείς αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει αν είναι παράνομα ή είναι νόμιμα. Ποιος βρίσκεται πάνω στο έδαφος μας, μάλιστα, και πού βρίσκεται. Δεν θα το ξεχωρίσετε αυτό, μάλιστα. Ναι, ποιοι είναι μέσα στις δομές, γιατί είναι και άνθρωποι που είναι διάφορες κατηγορίες. Επίσης υπάρχουν διαμερίσματα έξω στα οποία, μάλιστα, έχουν σωστά αποδοθεί. Τα έχουμε και εκεί προσδιορίσει, οπότε θα καταγράψουμε αναλυτικά όλο αυτό τον πληθυσμό. Ομοίως έχουμε κάνει συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, την Γενική Γραμματεία Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, για την προσέγγιση των ειδικών κατηγοριών κοινοτήτων όπως είναι οι Ρωμά, και έχουμε συνεργασία και με τις κοινότητές τους για να τους απογράψουμε και εκείνους. Ομοίως για τους άστεγους. Προσπαθούμε δηλαδή να απογράψουμε σωστά όλους όσους όσους βρίσκονται στη χώρα μας και μένουν εδώ. Μάλιστα. Ανεξάρτητα λοιπόν, ναι, αυτό θα, αυτή θα, θα υπάρχει πάντως ένας διαχωρισμός ότι αυτή είναι αλλοδαπή, δηλαδή θα έχουμε αυτή την εικόνα εμείς ή όλοι θα συμπεριληφθούν στον ελληνικό πληθυσμό. Κοιτάξτε, πάντα βγάζουμε στοιχεία ότι τόσοι είναι, ήταν με, γιατί λέμε, έχουμε ένα ερώτημα από ποια χώρας είναι υπηκότας ή ηθαγένειας, όπως είναι ο καινούριος όρος, είστε. Οπότε από εκεί βγάζουμε και στοιχεία από ποια χώρα, ποιας χώρας ηθαγένεια έχει ο κάθε. Οπότε βγάζουμε δηλαδή στοιχεία για τους αλλοδαπούς. Μάλιστα. Οπότε θα υπάρχει ένας, θα λέγαμε, διαχωρισμός στην ανάλυση των στοιχείων. Βεβαίως. Ότι από τα 10 εκατομμύρια αυτοί είναι, ας πούμε, οι αλλοδαποί. Ναι. Θα υπάρξει και αυτό. Αυτή ήταν. Και κατά τόπους δηλαδή θα ξέρουμε. Και κατά τόπους. Θα ξέρουμε και κατά τόπους. Λοιπόν, θα ξέρουμε στο νομό Καστοριάς ότι είναι 40.000 Καστοριανοί και τόσοι αλλοδαποί, ας πούμε. Ναι, αν είναι τώρα ένας αλλοδαπός ο οποίος είναι μιας εθνικότητας που δεν υπάρχει κάποιος άλλος, θα κάνουμε μια γενικότερη ομάδα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, δεν θέλουμε να αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα, όχι μόνο για τους αλλοδαπούς. Ας πούμε, αν έχουμε έναν υπέργυρο σε όλη την Καστοριά που όλοι τον ξέρουμε ότι είναι 110 ετών, δεν θα τον δημοσιεύσουμε μόνο του. Μάλιστα. Γιατί θα έχει και άλλα στοιχεία δικά του, αλλά θα έχουμε μία ομάδα πάνω από 80 ετών, για παράδειγμα. Καταλάβατε. Γιατί προσπαθώ να πω ότι εμείς θα βγάζουμε συνολικά στοιχεία, αλλά έτσι ώστε να μην μπορεί από τα στοιχεία αυτά να αποκαλυφθεί η ταυτότητα ενός ατόμου. Κατάλαβα. Πρέπει να σας πω, κύριε Μπενάκη, ότι έρχονται αρκετά μηνύματα από τα χωριά. Τι φοβούνται εκεί οι άνθρωποι? Φοβούνται αυτό που συζητούσαμε λίγο πριν. Δηλαδή ότι κάποιοι, απλά για να βοηθήσουν το χωριό τους, πηγαίνουν στο χωριό τους να απογραφούν. Από εκεί και μετά όμως αυξάνεται πλασματικά ο αριθμός του χωριού, με αποτέλεσμα αυτοί που πραγματικά μένουν εκεί να αυξάνονται οι φόροι επιτιδεύματος λόγω μεγαλύτερου πληθυσμού, να μην μπορούν να πάρουν, ξέρω εγώ, την επιδότηση, παραδείγματος χάρη,
τώρα που είναι τα πετρέλαια, τα καύσιμα, τα πέλετ, τα ξύλα. Εδώ τι γίνεται, πώς μπορείτε να ελέγξετε, αυτό μας ρωτάνε, αν μπορείτε να ελέγξετε, αν κάποιος απογράφεται ψευδός. Ναι, εμείς προσπαθούμε, υπάρχει ένας μηχανισμός που έχει αναπτυχθεί ηλεκτρονικά και προσπαθούμε ναι. από τα ερωτήματα, γίνονται συσχετίσεις και καταλαβαίνουμε ότι για κάποια άτομα δεν είναι δυνατόν να μένουν στο χωριό όταν δηλώνουν ότι έχουν ένα επάγγελμα α, το οποίο εντάξει δεν μπορεί να είναι... να βρίσκεται αυτή η δραστηριότητα στο χωριό. Αλλά και κάποια άλλα θέματα που ελέγχουμε και διορθώνουμε και το διορθώνουμε αυτό. Απ' την άλλη μεριά θέλουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνουν στο χωριό. Αυτό γινόταν όταν απογραφόμασταν μία μέρα. Τώρα ναι. θα πάνε στο χωριό να απογραφούν... Εκεί και δεν έχει κανένα νόημα, λέτε. Οι τοπικές αρχές, δηλαδή ο δήμαρχος, κάποιοι δήμαρχοι τους ίδιοι καλούν τον κόσμο να πάει. Ναι. Νομίζω δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό. Πρέπει να σκεφτούν ότι μπορεί να υπάρχουν και τα αρνητικά αντί για τα θετικά. Ναι, πάντως ένας δήμαρχος όταν ζητάει να απογραφεί κάποιος στον τόπο του, ζητάει φαντάζομαι από τους κατοίκους που πραγματικά μένουν, κοιμούνται το βράδυ στο συγκεκριμένο δήμο, για να μην χαθούν άλλα πράγματα για το συγκεκριμένο Δήμο, όπως είναι επιχορηγήσεις από το κράτος, προγράμματα κτλ. Ναι, ναι, πρέπει, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να δηλώσουν την αλήθεια. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερα τη δουλειά μας, να προστατεύσουμε, δηλαδή να συλλέξουμε αξιόπιστη πληροφορία, σωστή, έτσι όπως είναι. Αλλά θα πρέπει να βοηθήσουν και οι υπόλοιποι, γιατί κάποιοι που μπορεί πονηρά να σκέφτονται ναι. ότι κάπου θα τους βοηθήσει, μπορεί αυτό να τους έρθει, ξέρετε, μπούμεραν και να, όχι, αντί να τους βοηθήσει, να τα αντίθετα να έχουν θέματα αργότερα. Γι' αυτό καλύτερα είναι όλοι να σκεφτούμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, να το κάνουμε σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μπενάκη, νομίζω ότι είπαμε τα περισσότερα. Δεν ξέρω αν πραγματικά θέλετε εσείς κάτι άλλο να πείτε ή να επισημάνετε, κλείνοντας αυτήν την πολύ ωραία, νομίζω, συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καταρχάς, που με καλέσατε, για τις ερωτήσεις σας, που ήταν όλες πολύ εμπεριστατωμένες και πραγματικά νομίζω ότι θα βοηθήσουν τον κόσμο. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι έχουμε και πολύ θετικά μηνύματα για την απογραφή, ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει το νέο σύστημα και τις αυτοαπογραφές. Πιστεύετε ότι εκεί θα πάνε περισσότεροι τελικά στην αυτοαπογραφή, κυρία Μπενάκη? Ακόμα δεν μπορώ να σας πω το ποσοστό. Θεωρούμε ότι όμως ότι και σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε από έρευνες που κάνουμε για τη χρήση των νέων τεχνολογιών από τα νοικοκυριά, βλέπουμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε σύνολο χώρας, τώρα θα σας μιλήσω, είναι περίπου 80% έχουν εξοπλισμό και πολλοί κάνουν, και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κάνει χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών. Mm-hmm. Επίσης θεωρούμε ότι τώρα που ο πολίτης είναι πιο εξοικειωμένος με διάφορες υπηρεσίες, γιατί μπαίνει στο gov.gr και για την άλλη συνταγογράφηση και για τα ΚΕΠ και για άλλες υπηρεσίες που μπαίνει, είναι πιο εξοικειωμένος και ευελπιστούμε να έχουμε πολύ μια καλή ανταπόκριση. Δεν μπορώ να σας πω όμως αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί δυστυχώς όλη... Ίσως με χαρά να τα ξαναπούμε μόλις τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία. Βεβαίως, βεβαίως. Και όποτε θέλετε, πολύ ευχαρίστως και κατά τη διάρκεια της απογραφής και όταν ξεκινήσει... Και οτιδήποτε προκύψει, βεβαίως να τα ξαναπούμε. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Και μάλιστα βλέπω ότι άρεσε και στους ακροατές μας. Εδώ έχουμε μηνύματα. Κατατοπιστικότατη η κυρία Μπενάκη λέει ένα μήνυμα. Από τις καλύτερες συνέντευξεις που ακούσαμε τελευταία, ορίστε, και από τους ακροατές μας η επιβράβευση για αυτή την συζήτησή μας σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε τους ακροατές σας και πραγματικά ό,τι ερωτήματα θέλετε να σας πω, έχουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο για την Καστοριά, αν δεν το ξέρετε είναι το 211-121-2022. Μάλιστα. Έχουμε και το τηλεφωνικό κέντρο στην Αθήνα, είναι πάλι το 211-121-2032. Mm-hmm. Οπότε ό,τι ερωτήσεις έχετε
Πολύ ευχαρίστως να σας απαντήσουμε. Τέλεια, τέλεια. Εντάξει. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, κύριε Μπενάκη. Κύριε Μπενάκη, να πούμε διευθύντρια στατιστικών της ΕΛΕΣΤΑΤ, της Στατιστικής Υπηρεσίας, και ήταν σήμερα μαζί μας με πολύ μεγάλη χαρά. Να κάνω, αν μου επιτρέπετε, μία μικρή διόρθωση. Είμαι Γενική Διευθύντρια. Γενική Διευθύντρια, μάλιστα. Όλων των στατιστικών. Όλων των στατιστικών. Κοινωνικών, αγροτικών, περιβαλλοντικών και μακροοικονομικών. Ορίστε, έρχονται ερωτήματα. Το είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας. Ορίστε, για το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ. Δεν ξέρω αν θέλετε να το επαναλάβετε, γιατί μάλλον κάποιοι ακροατές μας μπήκαν και προς το τέλος της συζήτησής μας. Ναι, να επαναλάβω. Είναι από τα παράδοξα που έχουν συμβεί αυτό, να φτάνουν κάποιοι, ναι, αρνητές της απογραφής, να συνδυάζουν το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ με το γράφημα του κορονοϊού. Είναι απίστευτο. Τι να πω. Πραγματικά έχει πολύ μεγάλη φαντασία ο κόσμος, θεωρώ. Αυτό δεν το είχαμε σκεφτεί. Εγώ το άκουσα από εσάς, δεν το είχα δει. Δεν το είχατε δει? Δεν το είχα δει, όχι. Έχω διάθεση. Αν κάνετε μια αναζήτηση, θα το βρείτε στο. θα το βρω. Αλλά να πω ξανά στους ακροατές σας, ναι, ότι το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ είναι από το 1920, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Θα το βρω ακριβώς πότε είναι. Ναι. Και δεν είναι τωρινό. Είναι το λόγο μας εδώ και πάρα πολλά, ναι, χρόνια. Ναι, ναι. Είναι η Ελλάδα στη μέση. Και έχει αυτές τις ακτίνες που συμβολίζουν την διάχυση της στατιστικής πληροφόρησης. Τις ακτίνες λοιπόν συνδυάζουμε με τις ακίδες του κορονοϊού κάποιοι. Και αυτό είναι το πίστευτο. Ο καθένας όπως θέλει το βλέπει. Αλλά πραγματικά, συγγνώμη που γελάω, αλλά είναι πολύ εφάνταστο. Όχι, καλά κάνετε, γιατί ορισμένα πράγματα, κύριε Μπενάκη, κυριολεκτικά είναι... Και για γέλια και για κλάματα. Τι να κάνουμε. Να πω κάτι. Εμείς δεν ρωτάμε κάτι για κορονοϊό ή κάτι για, ούτε για την υγεία, ούτε. Ναι, δεν, ναι, κάνουμε κάποιες τέτοιες ερωτήσεις. Πώς λοιπόν το έχουν συνδυάσει? Ουσιαστικά. Θεωρώ ότι είναι μικρή πάντως αυτή όλη, ναι, η ομάδα. Και τώρα λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ξέρετε, τα πράγματα διαχέονται, ναι, πολύ γρήγορα. Ναι. Αλλά. Εντάξει, εγώ απευθύνομαι και σε εκείνους και θέλω να πω ότι δεν καταλαβαίνω το λόγο που δεν θέλουν να απογραφούν. Αύριο όταν θα δοθούν κάποιοι, δίνονται επιδοτήσεις από το κράτος σε οικογένειες, ξέρετε, ναι, κάποιος για να κάνει ένα προγραμματισμό λέει, ξέρω εγώ, έχω τόσα εκατομμύρια και πρέπει να τα κατανείμω σε χίλιους ή σε 2.000 ή σε 5.000. Αν λοιπόν τα κατανείμει σε χίλιους, δεν θα υπερλαμβάνονται εκείνοι μέσα. Πραγματικά. Έτσι, ας το σκεφτούμε λίγο και αυτό. Και ύστερα είμαστε όλοι μέσα στο διαδίκτυο, έχουμε Facebook, έχουμε ξέρω εγώ, όλα αυτά. Πείτε εδώ, κύριε Μπενάκη, πραγματικά. Δηλαδή, λέμε ανά πάσα στιγμή πού βρισκόμαστε, γιατί βρισκόμαστε, με ποιον είμαστε, κινητό τηλέφωνο, Facebook, social media... Και θα μας πειράξει η ερώτηση πού είναι το παιδί σου και πόσα παιδιά έχεις από τον απογραφέα της ΕΛΣΤΑΤ. Δηλαδή, τι να πω. Πόσα παιδιά έχεις. Όταν ίδιος, η ίδια τα βγάζεις στη φόρα κάθε μέρα. Τι να πω. Μετά θα θέλει σχολείο και δεν θα έχει σχολείο για το παιδί του, γιατί εμείς θα ξέρουμε ότι έχουμε, ξέρω εγώ, τόσα παιδιά, ενώ θα είναι διπλάσια τα παιδιά, για παράδειγμα. Είναι οι εποχές, κύριε Μπενάκη, δεν ξέρω. Είναι μυστήριες οι εποχές. Τι να πω. Δεν μπορώ να το αποδώσω κάπου αλλού. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα από την Καστοριά. Χαιρετίσματα. Να είστε καλά. Καλημέρα στην όμορφη Καστοριά. Και όποτε μπορείτε να έρθετε, γιατί πραγματικά δεν είναι σχήμα λόγου. Είναι... Θέλω να έρθω να σας δω από κοντά. Βεβαίως. Θα σας περιμένουμε με χαρά και στο στούντιο λοιπόν. Σας ευχαριστούμε καλά, πάρα πολύ. Πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.